Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε, να είστε καλά. Και εσείς. Πώς είστε, τρέχετε, έχετε άγχος, υπάρχει... Προσπαθώ. Προσπαθείτε. Έχουν φορτωθεί πράγματα επάνω στη δική σας ένωση που δεν τα περιμένατε, ήταν λίγο απρόπτο. Τι συμβαίνει αυτές τις ημέρες, είτε θα μπορούσε να γίνει καλύτερο? Κοιτάξτε, καλύτερο δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Έχουμε ήδη υπερβεί τους εαυτούς μας κατά πολύ. Έτσι, και όλα έχουν γίνει με κάλλιστο δυνατό τρόπο, τηρουμένων των αναλογιών και του χρόνου που είχαμε στη διάθεσή μας. Αυτό ήθελα να πω. Μήπως ημερολογιακά, χρονικά ενημερωθήκατε καθυστερημένα? Κοιτάξτε, ο ορισμός του αγώνος έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έγγραφο που μου εστάλει από την προσωρινή διοίκηση της ΑΠΟ. Ναι. Από τη στιγμή εκείνη, όπως αντιλαμβάνεστε, έπρεπε να ξεκινήσουμε έναν αγώνα δρόμο, ούτως ώστε να καταστήσουμε το γήπεδο κατάλληλο για την διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνος. Από κάθε άποψη, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, θεωρώ και ευλόγως το πιστεύω ότι έχουμε συμβάλει τα μέγιστα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι πιο σημαντικές εκκρεμότητες στο Πανθεσσαλικό? Πού πέφτει το βάρος των εργασιών? Δεν νομίζω ότι έχουμε εκκρεμότητες. Έχουμε σχεδόν ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών. Τα διαχωριστικά, τα μέτρα ασφαλείας, όλα έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν οι εργασίες. Έχουν ολοκληρώνεται η τοποθέτηση των καμερών εντός του αγωνιστικού χώρου, 10 ή 12 κάμερες υψηλής αναλύσεως, οι οποίες θα ελέγχονται από συγκεκριμένο booth, έχουν ολοκληρωθεί τα δημοσιογραφικά θεωρία, έχουν ολοκληρωθεί οι χώροι για τα τηλεοπτικά συνεργεία, έχει δημιουργηθεί κόμβος ιντερνετικός ισχυρότατος από την COSMOTE, ο χλωοτάπητας του κηπέδου είναι σε αρρύστη κατάσταση. Νομίζω ότι είμαστε κατά 99% έτοιμοι. Κατά 99% έτοιμοι. Ήταν και μια ευκαιρία να γίνει και το γήπεδο στην τελική, εντάξει. Αυτό ήταν το θετικό. Μετά από αυτό το τελικό και με δεδομένη την πεποίθησή μου ότι έτσι όπως θα το βρουν το γήπεδο οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, έτσι θα το αφήσουν, για τελικό Champions League είμαστε, τρέψε μου έτσι τον αστεϊσμό. Γιατί σήμερα υπάρχει πρωτοσέλιδο που αναφέρεται σε 15 σοβαρές ελλείψεις που διαπίστωσε χθες η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου? Χρονοκαθυστέρηση του πρωτοσέλιδου. Δηλαδή, λοιπόν, οι συγκεκριμένες ελλείψεις είναι ελλείψεις που είχαν διαπιστωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του 2014. Κάλλια αργά παρά ποτέ. Βέβαια, από το 2014 και μετά μέχρι τώρα γινόντουσαν αγώνες στο Πανθεσσαλικό, έτσι πρέπει να σας αναφέρω. Προς όποιους αυτό απευθύνεται. Ένα έγγραφο που κυκλοφόρησε, δηλαδή χθες κύριε Λασκαράκη, ήταν του 2014. Ναι, εγώ γνωρίζω ότι τελευταία φορά που επισημάνθησαν κάποια σημεία σχετικά ήταν τότε. Από ό,τι θυμούμε και από την συζήτηση που κάναμε στη σύσκεψη. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν έχει σημασία. Και αυτά τα σημεία λοιπόν όλα ελέγχθησαν και απεκατεστάθησαν. Όλα. Και κάτι πόρτες προβληματικές που μας είχαν ενημερώσει ότι υπάρχουν και όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί. Μόνο για πόρτες μιλάμε. Εδώ πάρα θα βάλει το Δήμος Βόλου να μεσαι, δεν ξέρω εγώ πώς, 40 τουαλέτες χημικές. Τι λέτε τόσες πόρτες, μην αφού όλα. Μόνο αυτά έχουν τοποθετηθεί και προστατευτικά και κλειδώματα. Μπάρες διαχωριστικά, έχουν τροποποιηθεί τα δημοσιογραφικά θεωρία, έχουν τροποποιήσει ειδικό χώρο για να θα γίνει απονομή. Εκατοντάδες πράγματα. Από περιέργεια, όλα αυτά τα έξοδα ποιος θα αναλαμβάνει, ΕΠΟ? Δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν με αφορά εμένα ως εσωτερικό σωματείο της Αγίας. Ναι, εντάξει, από περιέργεια. Το πιο σοβαρό πρόβλημα, ποιο ήταν αυτό, το οποίο τακτοποιήθηκε? Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι δεν θα τα πληρώσω εγώ γιατί δεν έχω σαν ένωση, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το πιο σοβαρό θέμα, ποιο ήταν, κύριε Λασκαράκη, το οποίο τακτοποιήθηκε και μάλλον αφορούσε την ασφάλεια? Εγώ το σοβαρότερο θέμα το οποίο θεωρώ ότι τακτοποιήθηκε είναι το σύνολο των θεμάτων που αφορούσε τα μέτρα ασφαλείας. Να καταστήσουμε δηλαδή ουσιαστικά το γήπεδο όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλές, εις ό,τι αφορά τα ζητήματα μη επαφής των φιλάθλων των δύο ομάδων μεταξύ τους και διευκολύνσεως φυσικά του έργου τόσο των security όσο και των αστυνομικών δυνάμεων. Έχετε άμεση επαφή με τις αστυνομικές αρχές και... Φυσικά. Έχουμε και εικόνα... Και με τις πυροσβεστικές και με τις λιμενικές έχουμε. Με αεροπορία μόνο. Έχουμε... Μόνο με την αεροπορία στρατού δεν έχουμε. Έχουμε εικόνα τι θα συμβεί, τι προβλέπετε και για μέσα στην πόλη, παραμονές, αγώνα, αλλά και γενικότερα... Έχουν ληφθεί τα αρμόδια μέτρα τάξεως, έχουν προβλεφθεί τα αρμόδια μέτρα τάξεως για μέσα στην πόλη από την αστυνομία. Να είστε βέβαιοι, σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, τις οργανωμένες μετακινήσεις των φιλάθλων των ομάδων, επίσης υπάρχει πλάνο συγκεκριμένο ασφαλείας. Να ενημερώσω μόνο τους φιλάθλους
της ομάδας του ΠΑΟΚ, οι οποίοι προφανώς ακούν την εκπομπή και οι οποίοι δεν θα κατέλθουν οργανωμένα αλλά μεμονωμένα, ότι η είσοδος τους θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά από τη Νέα Εθνική Οδό προς τον Βόλο από τον κόμπο του Βελεστίνου. Ναι, μάλιστα. Έτσι. Είναι η πάνω πλευρά αυτή. Αυτή είναι η πάνω πλευρά. Είναι η πλευρά, ακριβώς. Και αναλογικά, όπως αντιλαμβάνεστε, οι φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι θα μεταφερθούν, θα κινηθούν είτε οργανωμένα είτε μεμονωμένα, η είσοδος τους θα γίνει από την νότια πλευρά, από τον κόμβο της Νέας Αχιάλου, τον κόμβο των μικροφυγών. Και οι δημοσιογράφοι από πού να πάνε, από το Βελεστίνο ή από την Αχιάλου? Τι γίνεται? Οι δημοσιογράφοι μπορούν να έρθουν όπως θέλετε. Καλά, αυτό είναι μια κουβέντα είναι. Έχουμε και λιμάνι. Κύριε Ασκαράκη, ο Χλωτάπητας ήταν και παραμένει πολύ καλός ή έγιναν και εκεί εργασίες? Φυσικά έχουν γίνει και επεμβάσεις βελτιωτικές. Ο Χλωτάπητας ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Α, ήταν. Χρησιμοποιείται το γήπεδο βεβαίως από το σωματείο μέλος μας, το οποίο αγωνίζεται στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, τον Ολυμπιακό Βόλου. Ναι. Και χρησιμοποιείται το γήπεδο, αν δεν κάνω λάθος, κάθε 15 ημέρες επί της ουσίας. Έτσι, δηλαδή στα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού Βόλου. Λοιπόν, και ήταν βεβαίως σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τώρα πια είναι σε αρίστη κατάσταση. Ξέρετε, κατάλαβα αυτές τις ημέρες ότι και ο Δήμαρχος και εσείς ως Ένωση, σαν έχετε θυχθεί από όλα όσα λέγονται για το γήπεδο, για το Βόλο, ότι είναι ανέτοιμος κτλ. Σαν να σας προβλημάτισαν, σαν να στεναχώρησαν, σαν να είστε θυγμένοι από όλα αυτά τα σχόλια. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν δυνάμεσα ούτε να απαγορεύουμε, ούτε να κάνουμε επινέσεις στα σχόλια των λοιπόν ανθρώπων. Έτσι. Τα ακούμε και βεβαίως κατά τη δική μας κρίση ο καθένας τα αξιολογεί. Εγώ ίσως ό,τι με αφορά, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω όπως εμείς ναι. Έτσι, θα σας πω ότι ένα πολύ μικρό αίσθημα πικρίας στο διατηρώ, υπό την έννοια ότι ακούστηκαν πολλά για το πανεπιστημιακό στάδιο, για τον ορισμό του τελικού εδώ. Έτσι, αν μου επιτρέπετε ένα πολύ σύντομο σχόλιο, θα σας πω ότι για μένα αυτό αποτελούσε στοίχημα επιτυχίας. Είχα κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα και βεβαίως την υποχρέωση, αν θέλετε, πέρα του δικαιώματος ως πρόεδρος Ενώσεως Θεσσαλίας, να διεκδικήσω την τέλεση ενός τόσο μεγάλου αγώνος τέτοιας μεγάλης σημασίας σε γήπεδο της Ενώσεώς μου. Έτσι, αυτό νομίζω ότι μου το αναγνωρίζουν όλοι. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, οι προσπάθειες τις οποίες έχουμε καταβάλει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πρωτίστως και ο Δήμος Βόλου με τα συνεργεία του, καταλαβαίνετε, έτσι, είναι κατά την άποψή μου ιδιαζούς της σημασίας, τεράστια σημασίας και δεν μπορεί να παραγνωριστεί. Τα υπόλοιπα γήπεδα τα οποία πιθανόν να έπεφταν στο τραπέζι των συζητήσεων, θεωρώ ότι κάποια εξ αυτών δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν σε καλύτερη κατάσταση από το παθησαλικό στάδιο. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας είναι το ότι τελικό συνέβη. Έχουμε λοιπόν εδώ μια πόλη όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν με αγαστή συνεργασία υπερβεί τον εαυτό τους για να καταφέρουν να διοργανώσουν μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Πόσα άτομα δουλεύουν περίπου? Που βρισκόμαστε σήμερα το έχουμε καταφέρει. Πόσα άτομα δουλεύουν περίπου? Είμαστε εκατοντάδες. Εκατοντάδες. Ωραία, κρατάμε τη δική σας θέση ότι κατά 99% όλα τα θέματα έχουν λυθεί. Το γήπεδο είναι σχεδόν έτοιμο και θα παραδοθεί αύριο κανονικά. Φυσικά, τώρα εντό λίγου θα επιθεωρηθεί και για το τυπικό σχέδιο. Μάλιστα. Οφείλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, το δικό σας σχόλιο, για μια άλλη υπόθεση. Παρακαλώ. Για μια άλλη υπόθεση. Ναι. Η πρωτοβάθμια επιτροπή, το πειθαρχικό της ΕΠΟ, για τον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ, τιμώρησε τον πρώτο παρατηρητή με διαγραφή για όσα έγραψε. Η πρωτοβάθμια επιτροπή της ΕΠΟ δέχθηκε τη δική σας κατάθεση του δεύτερου παρατηρητή και τιμώρησε την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ένα σχόλιο από αυτού? Θα μου επιτρέψετε να σας πω πως δεν θα σας κάνω κανένα σχόλιο εις ό,τι αφορά τα καθήκοντά μου ως βοηθού παρατηρητή στο συγκεκριμένο αγώνα, τόσο διότι αυτό επιτάσσει ο κώδικας παρατηρητών, αλλά και όσο διότι αυτό αποτελεί απαρέγκλητη στάση μου από εκείνο το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης και θα συνεχίσω έτσι να πράττω εις το διηγενειακές. Δεν είναι μια δικαίωση για σας αυτό που έγινε ήδη? Σας είπα δεν θα σας κάνω κανένα σχόλιο. Και δεν θα κάνω καμία δήλωση. Οποιοσδήποτε μπορεί αναμφιβόλως να εξαγάγει ευκαιρώς τα συμπεράσματά του. Μάλιστα. Έχετε τα γεγονότα όπως εκτελήχθηκαν, έχετε τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, τα συμπεράσματα δικά σας. Καλή επιτυχία σε όλο το οργανωτικό κομμάτι για τον τελικό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε και εμείς.